Ζαρμπέ, εμείς ύστερα από απόφαση του Υπουργού Συλλόγου Κορίνθου αλλά και με το Συμβούλιο του Υπουργού Συλλόγου αλλά και με τα μέλη μας, είναι ξεκάθαρη η άποψη δικιά μας. Εμείς θέλουμε 12 μήνες το χρόνο και 365 μέρες το πάρκινγκ ανοιχτό και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά την πληρωμένη στάθμευση, τον έλεγχο, όσον αφορά τη λειτουργία του πάρκινγκ. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε προτείνει και να μην ανοίξει, να μην ανοίγει πρωί το πάρκινγκ, να ανοίγει μετά τις 9-9.30 ώρα, όταν οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι καταστηματάρχες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν βρει πού θα παρκάρουν το αυτοκίνητό τους ή έχουν μεταφερθεί με κάποιο άλλο όχημα, συγκοινωνία, είτε λέγεται αυτό. Και από εκεί και πέρα να ανοίξει και αργά, ώστε εμείς θέλουμε ένα πάρκινγκ να δουλέψει προς τους πολίτες και τους καταναλωτές της Κορίνθου και τους επισκέπτες της Κορίνθου στα σύνναυτο. Και ξέρετε, είναι είστε διχασμένοι στο θέμα αυτό ή όλοι οι έμποροι το θέλουν? Ο Υπουργός Συλλογός. Ναι. Όλοι και τα 9 μέλη που αποτελείται το ΔΣ του Υπουργού Συλλόγου Κορίνθου, όλοι ομόφωνα θέλουμε το πάρκινγκ να ανοιχτό. Και τα υπόλοιπα 8 μέλη, αν ρωτήσετε από το Συμβούλιο, το θέλουμε ανοιχτό το πάρκινγκ. Ο υπόλοιπος εμπορικός κόσμος, υπάρχει κάποιος που αντιδρά στο να ανοίξει το πάρκινγκ? Από ό,τι ξέρω εγώ, όλα τα μέλη του Υπουργού Συλλόγου, δεν μου έχει τύχει κάποιο μέλος που μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον από τα μέλη μας να θέλει το πάρκινγκ κλειστό. Από εκεί και πέρα, κύριε Ζαρμπέ, εμείς έχουμε κάνει το έχουμε πει στον Δήμαρχο αυτή την απέτηση που έχουμε για το πάρκινγκ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει άδεια αυτή τη στιγμή, μας είπε ο Δήμαρχος, και δεν μπορούν να το ανοίξουν εάν δεν πάρουν την άδεια για τη λειτουργία του πάρκινγκ. Και δεύτερον, ότι είναι καθαρά στην άποψη και στη γνώμη της Δημοτικής Αρχής, εάν θέλει να ανοίξει το πάρκινγκ. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος, προτείνουμε και θέλουμε να είναι 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να λειτουργήσει το πάρκινγκ και αν πρέπει να λειτουργήσει, είναι καθαρά υπεύθυνα η Δημοτική Αρχή. Με δεδομένη την καλή συνεργασία σας με το Λιμενικό Ταμείο, γιατί έχουμε δει ότι και κάποιες εκδηλώσεις μαζί έχετε διοργανώσει, γενικότερα υπάρχει μια καλή συνεργασία. Από το Λιμενικό Ταμείο, τι σας λένε, είναι αρνητική ή θετική στο να ανοίξει το πάρκινγκ? Το Λιμενικό Ταμείο έχει άμεση συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, επομένως νομίζω ότι πρέπει ό,τι πει η Δημοτική Αρχή ή ό,τι πει το Λιμενικό Ταμείο να συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν είναι απέναντι σε αυτό το θέμα. Επομένως πιστεύω πρέπει να έχουν μια κοινή στάση και οι δύο. Οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα μαγαζιά σας, τι σας λένε, τους χαροποιεί το γεγονός να παρκάρουν στον Άγιο Νικόλα και όχι, να έρχονται? Όχι, δεν τους χαροποιεί. Αυτό ήθελα να πω ότι... Γιατί δεν έχω κάνει ένα πολύ όμορφο περίπατο μέσα από το λεγόμενο πάρκινγκ, ναι, και έρχονται στα καταστήματά σας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πάρκινγκ που είναι ακριβώς στο ξεκίνημα της αγοράς. Είναι ένα πάρκινγκ που τους χειμερινούς ιδίως μήνες βολεύει πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να περπατήσει μέσα στο κρύο και μέσα στον αέρα από την άκρη του Αγίου Νικολάου. Είναι ένα πάρκινγκ που βοηθάει πάρα πολύ την αγορά. Αυτό κανένας δεν το αφισβητεί και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το αφισβητήσουμε ότι μπορεί να βοηθήσει την αγορά ή ότι είναι μια μειονεκτική θέση για πάρκινγκ. Αν σας έλεγα αν είναι ζωτική σημασία σε αυτό το πάρκινγκ για την αγορά, τι θα απαντούσε? Ναι, εμείς το θεωρούμε ζωτική σημασία, το θεωρούμε ένα πνεύμονα της αγοράς, ένα πνεύμονα να μπορέσει να αναπνεύσει η αγορά, τακτοποιώντας και έχοντας στην είσοδο της αγοράς μία θέση των 100-150 θέσεων.